Δεν το βάζουμε κάτω. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΙΓΜΕ, κύριος Χειμερινός, τόνισε την ένταση των αγώνων που συνεχίζονται από την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι απολύσεις εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, ο ίδιος σημείωσε πως θα πρέπει να διατηρηθεί το Ινστιτούτο, που επί 40 χρόνια προσέφερε με διάφορους τρόπους στις τοπικές κοινωνίες. Βρισκόμαστε εδώ, όπως πριν από δύο μέρες στην Κοζάνη και αύριο στη διαδήλωση Θεσσαλονίκης, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω. Αυτοί που απομείναμε πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι να πάρουν τη σκυτάλη από εμάς, ότι η περιοχή και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, είτε αυτό αφορά τον ορυκτό πλούτο, είτε γενικότερα το φυσικό περιβάλλον. Και με αυτή την έννοια έχουμε υποχρέωση όχι μόνο σε αυτούς μας για να έχουμε ένα μεροκάματο, γιατί πολλοί από εμάς είμαστε σε σύνταξη, αλλά κυρίως για τους νέους να διατηρηθεί ένα Ινστιτούτο που επί 60 χρόνια ανασυγκρότησε τη χώρα, έφερε στις τοπικές κοινωνίες απασχόληση, έφερε δυστυχία και μιζέρια στο περιβάλλον, γιατί ληστρικά γινόταν και τότε η εκμετάλλευση. Εξού και σήμερα η δυσκολία να δεχτούν οι κάτοικοι ακόμη και την ερευνητική μας προσέγγιση. Αλλά είναι και ο μόνος δρόμος για να προχωρήσει η κοινωνία μπρος. Με αυτή την έννοια δεν μπορείτε να το βάλουμε κάτω. Από την πλευρά του προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μίλησε για τις περικοπές των εργαζομένων, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν, παραμένουν όμως στο περιθώριο. Με την τρομοκρατία αυτή που πέρασε βάσει της πολιτικής, σας πω ότι το 2009 ήμασταν 52 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει 16. Στο φόβο των εφεδριών και των πουλήσεων, όποιος μπορούσε να κατοχυρώσει το δικαίωμα συνταξιοδότηση, σηκώθηκε και έφυγε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είμαστε 16 άτομα. Την καινούργια χρονιά θα είμαστε 3 άτομα μόνο επιστημονικό προσωπικό, οπότε ουσιαστικά έρχεται μια κατάργηση περιφερειακής μονάδας από μόνη της. Δεν έχει προληφθεί ακόμα και αυτούς τους 55 που είναι να πάρουν για το ΕΣΠΑ, δεν έχει προληφθεί κανένας για την περιφερειακή μονάδα, παρά μόνο μία χημικός στα εργαστήρια, στα χημικά εργαστήρια της Ξάνθης, τα οποία και αυτά διοικητικά πλέον τα έχουν βάλει στη διάσπαση και ανήκουν στην Αθήνα. Τόσα χρόνια εδώ προσπαθούμε, το έργο του ΙΓΜΕ στην περιφέρεια το έχουμε πει και άλλες φορές, και γεωθερμία, ακόμα και στον περιβόητο χρυσό, με όλες τις δυσκολίες, με τους ζεολίθους που υπάρχουν προβλήματα και αυτά, όλα αυτά είναι συνέπειες της έρευνας του ΙΓΜΕ. Έχουμε προχωρήσει και σε περιβαλλοντολογικά προγράμματα όπως είναι στην Κύρκη, στα μεταλλεία της Κύρκης για αποκατάσταση των περιβάλλων, του περιβάλλοντος. Υπάρχουν προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ τα οποία δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζέιμπεκ, τονίζοντας ότι το ΙΓΜΕ μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάπτυξη για τον τόπο. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, πάντα στηρίξαμε τους αγώνες που δίνουν οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ και πιστεύουμε ότι ο ρόλος που έπαιξε και μπορεί να παίξει είναι πολύ σημαντικός και μέσα στη Βουλή με τις τροπολογίες που φέραμε, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι πολιτικοί χώροι. Όμως και οι κυβερνητικοί βουλευτές είχαν υπογράψει κάποιες απολογίες, όμως η κυβέρνηση το έλαβε υπόψη. Πιστεύω ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου που έχει η χώρα μας και είναι πολύ σημαντικός και σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι η ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο, πιστεύω ότι το ΙΓΜΕ εδώ πέρα μπορούσε να αποτελέσει την πυγμή ανάπτυξης και μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε. Όμως βλέπουμε ότι η απαξίωση του ΙΓΜΕ κρύβει κάτι άλλο. Και αυτό είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα που να έρθουν και να λαιλατήσουν τη χώρα μας, όπως έγινε σε πολλές τομείς. Γι' αυτό πιστεύουμε στον δημόσιο χαρακτήρα του ΙΓΜΕ, θα τη στηρίξουμε όσο μπορούμε και πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ και στο τόπο μας, γιατί ακούμε ότι ο τόπος μας είναι πολύ πλούσιο σε ό,τι κρύβει το υπέδαφος. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε εμείς για το συμφέρον του λαού μας. Να σημειώσουμε ότι σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ τόνισαν πως βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση και διεκδικούν το αυτονόητο να πληρώνονται έγκαιρα και σωστά. Ενώ έπρεπε να είχαν εκταμιευθεί από το τακτικό προϋπολογισμό περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στο ΕΚΒΑ πρώην ΙΓΜΕ, σήμερα δεν έχουν εκταμιευθεί ούτε τα μισά, με αποτέλεσμα να έχει επέλθει οικονομικό στραγγαλισμό στον φορέα, καταλήγουν οι ίδιοι.